Φίλοι και φίλες καλησπέρα, μαζί θα κάνουμε το unboxing της ναυαρχίδας της LG, το G3. Είναι η έκδοση ID-κάρτη και αυτός είναι ο λόγος του unboxing, μιας και το μονόκαρτο που κυκλοφορεί στη χώρα μας εδώ και κάποιους μήνες, το έχουμε δει, το έχουμε δοκιμάσει. Ήρθε η ώρα λοιπόν να δούμε την ναυαρχίδα της LG στη ID-κάρτη έκδοση. Μαζί λοιπόν σήμερα θα κάνουμε το unboxing της συσκευής. Η συσκευή αυτή δεν κυκλοφορεί φυσικά στην Ευρώπη. Μπορούμε να την προμηθευτούμε μόνο από ασιατικές χώρες. Σε τιμή αρκετά υψηλότερη και τσιμπημένη σε σχέση με τη μονόκαρτη έκδοση. Αυτό λοιπόν το μέχρι να κόψω τις ταινίες εδώ που έχει. Αυτή η έκδοση λοιπόν είναι το D858. 30 διάρα έκδοση σε χρώμα black gold, δηλαδή είναι η χρυσή έκδοση με τα 3 GB RAM και όπως βλέπετε εδώ το λέει είναι dual SIM. Μαζί λοιπόν για πρώτη φορά θα το κάνουμε, δεν ξέρω και εγώ τι περιμένουμε να δούμε μέσα, email, δύο email λόγω των δύο καρτών. Πάμε λοιπόν να δούμε τι περιλαμβάνει η συσκευασία. Λοιπόν, αυτό είναι το κινητό. Φοράει ήδη ζελατίνα από ό,τι φαίνεται. Φοράει ήδη ζελατίνα πάνω στην οθόνη. Προφανώς από την LG. Αυτή η συσκευή έχει προμηθευτεί από... την έχουμε προμηθευτεί από ασιατική χώρα που σας είπαμε. Φοράει ήδη ζελατίνα. Για να δούμε λίγο τη συσκευασία. Αγγλικό προσπέκτους. Και στα κινέζικα. Κορεάτικα και τα λοιπά, τα ακουστικά, φορτιστής φυσικά δεν είναι ελληνικός, λίγη σημασία έχει, το καλώδιο φόρτισης και συγχρονισμού και τι άλλο φυσικά από την μπαταρία, η οποία είναι 3000 mAh και αυτή, εδώ φαίνεται λοιπόν 3000 mAh, ας βάλουμε μέσα αυτά που δεν χρειαζόμαστε. Να σας πω λίγο μέχρι να κλείσω το πακέτο ότι το κινητό αυτό δεν έχει καμία απολύτως διαφοροποίηση με τη μονόκαρτη έκδοση. Η μόνη διαφορά είναι έγκυται, λείπει μόνο η ασύρματη φόρτιση, την οποία θα δούμε τώρα ανοίγοντας το καπάκι. Ανοίξουμε το καπάκι. Κατά τα άλλα είναι η έκδοση που κυκλοφορεί και στη χώρα μας με τα 32 GB μνήμης και τα... με τα 32 GB ROM και τα 3 GB RAM. Λοιπόν, εδώ λοιπόν μπαίνει η κάρτα, από ό,τι βλέπω είναι και οι δύο micro SIM. Εδώ λοιπόν όπως μπαίνει και στο κλασικό μονόκαρτο μπαίνει η κάρτα η SIM 1, που από ό,τι φαίνεται εδώ είναι 4G, 3G και 2G, ενώ σε αυτό εδώ το σημείο μπαίνει η δεύτερη SIM από ό,τι φαίνεται, η οποία μάλλον, και αυτό είναι το πρώτο έτσι αρνητικό που μπορούμε να παρουσιάσουμε, είναι μόνο 2G. Ας βάλουμε λοιπόν SIM μέσα. Προσεκτικά με adapter θα μπει η πρώτη. Εδώ λοιπόν στη SIM 1, από ό,τι φαίνεται παίρνει και από την πάνω μεριά microSD. Δεν ξέρω αν περνάει στην κάμερα, περνάει μάλλον. Εδώ έχει δείχνει ότι έχει και την υποδοχή τη microSD. Ας βάλουμε λοιπόν προσεκτικά και τη SIM 1. Δεν θα βάλουμε κάρτα μνήμης. Θα ανοίξουμε την μπαταρία. Και θα δοκιμάσουμε. Ελαφρώς θα μπουτάρουμε διότι θα ακολουθήσει και επόμενο βίντεο με το hands-on. Αφού πρώτα η συσκευή δοκιμαστεί κάποιες ώρες, ίσως και κάποιες μέρες. Και σας πούμε αργότερα κάποιες εντυπώσεις και τα συν και πλην που παρατηρούμε σε σχέση πάντα με τη μονόκαρτη έκδοση και αν υπάρχουν όντως διαφοροποιήσεις. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τη συσκευή. Κατά τα γνωστά οθόνη 2K, κάμερα 13 MP, ένα κινητό γνωστό στην ελληνική αγορά, όχι όμως στην έκδοση των δύο καρτών. Το κινητό είναι όπως έχουμε πει και σε άλλα
review αρκετά όμορφο, στιβαρό, πολύ μαζεμένο για 5,5 ίντσες οθόνη, με τα μηδενικά bezel. Γενικά λοιπόν, αυτή είναι η συσκευή δίκαρδη και δεν βλέπω κάποιες διαφορές εκ πρώτης, ούτε εξωτερικά, ούτε στην οθόνη. Περιμένουμε να μπουτάρει κιόλα. Σας είπα όμως ότι με το άνοιγμα είδα ότι έχει τοποθετηθεί ήδη ζελατίνα, το κάνουν αρκετές ασιατικές χώρες. Στις συσκευές τοποθετούν ζελατίνα εργοστασιακά και η συσκευή είναι έτοιμη έτσι ώστε να μην φθαρεί και μάλιστα από ό,τι φαίνεται έχει περαστεί και τέλεια πάνω στην οθόνη. Πάμε να δούμε. Από το κουτί απ' έξω ξέρουμε ότι έχει ελληνικά από τη μάνα του, εργοστασιακή γλώσσα, αρκεί να το επιβεβαιώσουμε αυτό. Ελληνικά, ναι, νάτο. Ήδη πάει να πιάσει σήμα. Έπιασε σήμα και στις δύο κάρτες SIM. Επόμενο. Θα προχωρήσουμε επόμενο χωρίς να συνδεθούμε πουθενά. Πουθενά. Επόμενο. Ούτε όνομα. Επόμενο. Παράβλεψη. Τέλος. Λοιπόν, έχει μπει, έχει τοποθετηθεί μέσα μία κάρτα της Wind και μία κάρτα της Vodafone για τις ανάγκες της δοκιμής. Δεν μας ενδιαφέρει βέβαια εδώ. Θα δούμε τις διαφοροποιήσεις. Πάμε πρώτα στα γενικά σχετικά με το τηλέφωνο. Να δούμε καταρχήν τι έκδοση φοράει το κινητό. Εδώ φαίνεται SIM 1, SIM 2 και κοινό. Εδώ είναι προφανώς οι πληροφορίες του υλικού νάτες. Εδώ δείχνει το μοντέλο, το 855HK και πληροφορίες λογισμικού. Τρέχει την έκδοση 442. Δεν ξέρω αν έχει αναβάθμιση, δεν είναι ώρα να το εξετάσω τώρα αν έχει πάρει τη Lollipop δίκαρτη έκδοση. Δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Το μόνο που μας απασχολεί τώρα για τις ανάγκες αυτού του βίντεο είναι να δούμε πώς λειτουργεί η συσκευή, ποιες είναι οι βασικές διαφοροποιήσεις. Για να δούμε λοιπόν τώρα, διπλή κάρτα SIM, εδώ είναι υποδοχή 1, υποδοχή 2, ωραία, θα τα δούμε τα μενού και θα επανέλθουμε με το review του Hands On, με το βίντεο Hands On, που θα σας πούμε κάποια περαιτέρω στοιχεία για την αυαρχίδα της LG. Αυτά τα λίγα, τα λέμε πάλι σύντομα.